Σήμερα είναι 48 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή. Και σήμερα το Κυπριακό βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Θέλουμε να το πούμε και να το ακούσει και ο ελληνικός λαός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν μετατροπή του Κυπριακού από διεθνές πρόβλημα σε εργαλείο εδραίωσης της κυριαρχίας τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι προωθούν δύο συνιστόμενα κράτη? Νομιμοποιούν ουσιαστικά την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ήταν αποτέλεσμα αντιθέσεων, οξύνει τον ανταγωνισμό και τα παζάρια με την Τουρκία. Και την οξύνει και θα την πληρώσουμε εμείς. Σε βάρος της κυριαρχίας της Ελλάδος, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, που μπαίνουν στην κλίνη του προκρούστη. Επίσης, λέμε, δεν ξεχνώ, το θυμάστε το σύνθημα. Το είχαν υιοθετήσει όλοι. Το δεν ξεχνώ όμως έχει και παρελκόμενα. Ποια είναι τα παρελκόμενα και τα ουσιαστικά, τα ιστορικά διδάγματα για το ρόλο των συμμάχων σας, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και των Εγγλέζων, που ξέραν για την τουρκική εισβολή, δηλαδή του ΝΑΤΟ συνολικά. Φάκελος Κύπρου, θα το δώσουμε στη δημοσιότητα στο τέλος. Ξέραν τα πάντα, από πού ετοιμάζεται η επίθεση κλπ. Για το ρόλο του ΝΑΤΟ και φυσικά για το δρόμο που άνοιξε η ΕΟΚΑ Β' που ορισμένοι την έχουν σημαία, με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Έτσι δεν είναι? Και κάτι ακόμα. Οι σύμμαχοί σας, κυρία Βούλτεψη, και να μας το απαντήσετε. Και λέω πρώτα απ' όλα, δεν λέω ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τι γράφει αλήθεια? Λέγαμε πάντα, το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και είναι πρόβλημα διεθνές. Τι γράφει το ψήφισμα? Η ανεπίλητη διαφορά. Το ξέρετε? Ότι υπάρχει ανεπίλητη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το Κυπριακό. Αυτό τι σημαίνει? Πλήρης ανατροπή της εισβολής και της κατοχής και ουσιαστικά νομιμοποίηση της Τουρκίας και ότι είναι μια διαφορά, ρε παιδί μου, βρείτε τα. Είναι κατά αναλογία με αυτό που λένε όταν παραβιάζουν, όταν διεκδικούν, όταν η τουρκική αστική τάξη, που απαντάνε βρείτε τα. Έτσι είναι και αυτό. Ανεπίλητη διαφορά. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης της Κύπρου και ύπαρξη δύο κρατών, είτε άμεσα είτε έμεσα. Είμαστε αλληλέγγυοι με τον Κυπριακό λαό και αυτό έχει το νόημα, έχει η σημερινή μας αναφορά. Ζητάμε τον τερματισμό της κατοχής και όχι της ανεπίλητης διαφοράς που μπορεί να λυθεί με το να πάρει η Τουρκία το μέρος που έχει καταλάβει και να μείνει το υπόλοιπο. Εμείς ζητάμε και υποστηρίζουμε μαζί με τον Κυπριακό λαό, Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα κράτος, μια και μόνη κυριαρχία, μια ηθαγένεια και εθνική προσωπικότητα, χωρίς βάσεις και εγγυητές. Ποιοι ήταν οι εγγυητές? Η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία. Εδώ τα αποτελέσματα. Χωρίς ξένα στρατεύματα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και ο Κυπριακός λαός να γίνει πραγματικά νοικοκύρης στον τόπο του.